Γεια σας παιδιά, Λευτέρης εδώ και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βιντεάκι. Συνεχίζουμε λοιπόν με την δήλωση μεταβλητών και αυτό που θέλω να δούμε είναι τι γίνεται όταν έχουμε ένα δεκαδικό αριθμό. Για παράδειγμα, αν έχεις το 5,3, πώς μπορείς να το δηλώσεις, γιατί σίγουρα δεν μπορείς να το δηλώσεις ούτε σαν integer που έχουμε δει, ούτε σαν string. Για τους δεκαδικούς λοιπόν αριθμούς υπάρχει η λέξη double. Άρα λοιπόν γράφεις double, α είναι ίσον με 5,3 και του λες ότι double β είναι ίσον με 6,2. Το άθροισμα αυτό το 2 όπως καταλαβαίνετε είναι δεκαδικός αριθμός, άρα αν έτσι και γράψω int ως a είναι ίσον με α συν β, θα δεις ότι δεν σε αφήνει. Σου βγάζει με τη μία error, ωραία, και σου λέει ότι πρέπει να το κάνεις double. Η ίδια η Java λοιπόν σου εξηγεί ότι εδώ πέρα έχεις πρόβλημα. Και αν έρθεις και γράψεις ένα system.out.println και το πεις το share, τότε αυτό θα έρθει και θα μας βγάλει το άθροισμα των δύο αριθμών, που είναι το 11,5. Τώρα, τι γίνεται ας πούμε όταν έχεις σκεφτεί ότι έχετε έναν πίνακα, όπου μετράει κάτι στατιστικό, τέλος πάντων σκεφτείτε κάτι όπου το ποσοστό τέλος πάντων βγαίνει έτσι το θες λίγο χοντρικά, ας πούμε να είναι 12% 11%. Αν αυτό για παράδειγμα το κάνουμε 6 και αυτό το κάνουμε και αυτά τα κάνω επί, τώρα θα δείτε τι θέλω να σας πω. Αν πατήσουμε play θα δούμε ότι εδώ πέρα βγάζει έναν αριθμό 33,19,30,34,14. Τέλος πάντων, σκεφτείτε ότι εσείς θέλετε, κάνετε μια στατιστική έρευνα και θέλετε ουσιαστικά να πείτε ότι αυτό είναι το 33% της έρευνάς σας, έτσι, γενικά στρογγυλά πράγματα. Δεν θέλεις και μια γκουμούτσα από πίσω πράγματα που υπάρχουν, αλλά στον πίνακά σου έχεις μόνο double. Αυτό λοιπόν που μπορείς να κάνεις είναι να δηλώσεις ένα καινούριο αριθμό int ακέραιο, γιατί ουσιαστικά αυτό που θέλεις εσύ είναι ακέραιο, θες το 33. Λοιπόν, int d είναι ίσον με, ανοίγεις παρένθεση και γράψεις μέσα int σε, που ουσιαστικά τι σημαίνει, ότι ο d αριθμός μου, του λες, ο οποίος είναι ακέραιος, είναι ίσον με το ακέραιο κομμάτι του σε. Αν λοιπόν έρθω εγώ και αντιγράψω αυτό εδώ πέρα και ας πούμε, ας το κάνουμε έτσι και πιο όμορφα και πούμε ότι d συν αυτά και κενό της 100, ωραία, και το τρέξουμε, θα δεις ότι σου έβγαλε 33,19,34,14 που είναι αυτή η πράξη και σου έχει βγάλει και από κάτω 33%, γιατί ήρθε και εκτέλεσε την εντολή και σου λέει α, οκ, παίρνω το ακέραιο κομμάτι του σε και το βάζω στον D, ο οποίος είναι ακέραιος. Και σου το εμφανίζω. Για πού το βάλες, αφιέρωσε 2 λεπτά για το κανάλι μας, κάνε like και share το βίντεο που μόλις είδες, αν φυσικά σου έχει αρέσει, κάνε εγγραφή στο κανάλι μας στο YouTube και φυσικά κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. Θα έχω τα link κάτω στην περιγραφή. Αυτά από εμένα, τα λέμε σε επόμενο βιντεάκι.